centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Χρήστο, πραγματικά δεν θα ήθελα να φοβάμαι για τίποτα. Ναι. Πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ναι, γιατί όπως πραγματικά είπατε, ή μάλλον θα πάω στο πρώτο θέμα, ναι, ήμασταν πολύ τυχεροί πραγματικά που οι συνάδελφοι μετά από την καραντίνα, δύο νοσηλεύτριες και ένας... Δεν είχαν τίποτα και γύρισαν πίσω. Ευτυχώς Χρήστο, ευτυχώς, ναι, και πραγματικά έτσι χαίρομαι ιδιαίτερα, πραγματικά είδα τα παιδιά πίσω στις δουλειές τους υγιείς. Ναι. Χρήστο, είναι γεγονός ότι... Που είναι και πολύ κάτι... αγαπητά σε μένα, παιδιά, να τους δώσετε όλους χαιρετίσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Χρήστο, πραγματικά, ναι, είναι πάρα πολύ ύποπτες, ναι, οι εποχές και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, η Τρίτη είπε, ο Υπουργός, ήταν πάρα πολύ σημαντικά για την καραντίνα στη Μεσοποταμία. Ναι. Πραγματικά πιστεύω ότι... στάθηκε όλη αυτή η ενέργεια τροχοπέδι στο να έχουμε περισσότερη και μεγαλύτερη διασπορά του ιού. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα λοιπόν το Άργος πρέπει να προσέξει για να μην γίνει Μεσοποταμία. Ειλικρινά, Χρήστο, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο και στα τηλέφωνα έχουμε καθημερινή, ναι, επαφή για να μπορέσουμε πραγματικά, αν χρειαστεί να απομονώσουμε αυτά τα περιστατικά, ναι, για να μην έχουμε περαιτέρω διασπορά. Δεν θέλει πολύ από τα χαρακτηριστικά αυτού του ιού. Εσείς είστε βέβαια γιατροί και εσείς από εσάς θα τα ακούμε. Θα λέγαμε το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Σχεδόν έχω ακούσει και μέχρι και με την αναπνοή, αν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να σου πω, Χρήστο, να προσδιορίσω πόσες φορές περισσότερο έτσι μεταδοτικό είναι από τον ιό της γρίπης. Μάλιστα. Έτσι, είναι πολλές φορές επάνω. Είναι ένας ιός ο οποίος για είναι... Για πλάκα, κολλάει για πλάκα. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πρέπει να είμαστε πάρα... Είναι πολύ ύπουλο, επίσης το δεύτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι πολύ ύπουλο, ακόμη και ασυμπτωματικά μπορείς να το έχεις και να μην καταλάβεις και να έχεις και μια επιδείνωση πολύ γρήγορη επίσης. Ακριβώς, χαίρομαι πραγματικά κύριε Νατσούλη, έχετε την πλήρη ενημέρωση. Έτσι, ομιλείτε σαν να είστε συνάδελφος και μπράβο σας γι' αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσα να είστε βέβαιος. Γιατί το μεταφέρετε στον κόσμο, σας ακούει πάρα πολύ κόσμος και είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε στα μέτρα της κυβέρνησης, Χρήστο. Είναι πραγματικά η Καστοριά, φαίνεται ότι από την αρχή πραγματικά μας ξεφύγαν κάποια πράγματα, αλλά τώρα διαπιστώνεται μια μικρή ύφεση, Χρήστο. Ναι, αν λάβουμε αυτό... υπόψη το τι κρούσματα πάνε στο νοσοκομείο, ας πούμε, το τελευταίο. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ καλό και στα συνέχεια θα μπορέσουμε πραγματικά να, αφού προσέξουμε πάρα πολύ, να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή που από την αρχή ξεκινήσει και φαινόταν πάρα πολύ άσχημη και εξελίχθηκε και είχαμε αυτές τις απώλειες. Και πραγματικά συλληπιτήρια, γιατί όταν χάνεται για εμάς τους γιατρούς ένας άνθρωπος, Χρήστο, είναι πραγματικά σαν να χάνεται η γη. Δύσκολες καταστάσεις, ειδικά όταν χάθηκαν και χάνονται και νέοι άνθρωποι και από την περιοχή μας. Συλληπιτήρια σε όλους αυτούς που χάσανε άνθρωπο δικό τους και ειδικά μας συγκλώνησε η τελευταία απώλεια. Βέβαια. Τι να σας πω, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος γιατί ήταν και προσωπικός φίλος. Πολλών, όπως πολλών. Και προσωπικός φίλος. Εν πάση περιπτώσει, Χρήστο, αυτό. Πάμε λίγο, να μείνουμε λίγο στο κέντρο ακόμα. Ναι. Γιατί εδώ και κάποιες μέρες μετά το νοσοκομείο έχει τοποθετηθεί και στο κέντρο υγείας ένα κοντέινερ στο οποίο εκεί τώρα εξεταζόμαστε. Μιλήστε μας λίγο για αυτό, τι γίνεται. Δεν ξέρετε πόσο σημαντικό ήταν η τοποθέτηση αυτού του κοντέινερ. Τι είναι αυτό ακριβώς? Έξω από το κέντρο έχει δύο πλήρη εξοπλισμένα δωμάτια, έχει θέρμαση, ναι, έχουμε εγκαταστήσει μέσα το κρεβάτι μας. Άρα δεν μπαίνει κανείς μέσα στο κέντρο, αν δεν περάσει από εκεί. Κοιτάξτε, το ύποπτο κρούσμα θα το κατευθύνουμε στο κοντέινερ, κύριε Νατσούλη. Κατευθείαν. Όλα τα άλλα περιστατικά θα τα δούμε μέσα. Έτσι. Δηλαδή, πώς γίνεται για να καταλάβουμε, μπορεί να μπει οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή στο κέντρο υγείας? Νομίζω δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Όχι, σαφώς και δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Ακόμα και τις συνταγογραφίες, ναι, τις κρατάμε έξω, κύριε Νατσούλη. Μόνο το ΆΜΚΑ έρχεται μέσα και τα κουπόνια από τα φάρμακα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να. Είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα. Αυστηρά, έτσι. Άρα λοιπόν, για τον οποιοδήποτε έλεγχο ή εξέταση, με καμία κυβέρνηση δεν μπαίνει κάποιος μέσα. Όχι, εξετάζεται στο κοντέινερ.
ειδικά το εμπείρετο, κύριε Νατσούλη, να το πείτε και εσείς να ακουστεί, το εμπείρετο, η δύσπνοια, ο βήχας, ναι, πρέπει τηλεφωνικά πρώτα απ' όλα να ξεκινάμε την επαφή, κύριε Νατσούλη. Μάλιστα. Τηλεφωνικά, να μην έρχεται ο άλλος με πυρετό και βήχα και δύσπνοια στο κέντρο υγείας. Τηλεφωνικά, και εμείς ξέρουμε πώς θα το συμπεριφερθούμε. Έχουν έρθει άνθρωποι όμως εκεί ξαφνικά σαν να βήχουν μπροστά σας. Κατά καιρούς να κοιτάξετε όμως, μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Ναι. Δεν είναι κορονοϊός. Όλος ο κόσμος. Οποιοδήποτε τύπος βήχα. Κύριε Μαγαλέ, θα πάθουμε διάφορα πράγματα με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακόμη και αν μας πούν σταματάτε, τελείωσε το πράγμα και βγείτε έξω, νομίζω ότι πολλά πράγματα δεν θα είναι ίδια με αυτά που τα ξέραμε. Πάλι με δυσκολία θα δίνουμε χέρι. Πάλι με δυσκολία θα αγκαλιαζόμαστε. Πάλι με δυσκολία θα μιλάει ο ένας τον άλλον σε απόσταση ασφαλείας. Θα χρειαστεί πραγματικά. Θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να τα περάσουμε αυτά. Ακόμη και αν μας πούν, είστε έτοιμοι, βγείτε έξω. Ναι, ναι, ναι. Αλλάζει λίγο η ζωή μας. Καλά, το να είμαστε προσεκτικοί, αυτό δεν είναι κακό. Θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής. Μάλιστα. Μετά την πάυση. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Πάμε λίγο και πάλι στο κοντέιντερ. Εκεί, ναι, μας ρωτάνε ακροατές μας και θέλω, ναι, να μας απαντήσετε. Αν γίνεται, ναι, εκεί δειγματοληψία για κορονοϊό. Όχι. 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 Όταν εμείς διαπιστώσουμε το ύποπτο κρούσμα, ναι, ναι, λοιπόν, επικοινωνούμε με το νοσοκομείο. Μάλιστα. Επικοινωνούμε με το νοσοκομείο και το νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να κάνει το τεστ για τον κορονοϊό. Άρα εσείς εκεί μόνο επικοινωνούμε τον εξετάζετε. Το βλέπετε τι είναι αυτό. Ναι, δείγμα, ναι, δεν παίρνετε για κορονοϊό στο κοντέινερ. Όχι, όχι. Γιατί όχι, υπήρχε αυτή η αίσθηση, γι' αυτό το λέω. Προς το παρόν τουλάχιστον. Έτσι. Προς το παρόν, αν και θέλω να πω ότι, ναι, επανήλθε το εργαστήριό μας, το μικροβιολογικό. Ναι. Επανήλθαν οι συνάδελφοι και λειτουργούμε κανονικά, κύριε Βασίλη. Γιατί μέχρι πρότινος είχαν, ναι, μετατεθεί στο νοσοκομείο για να στηρίξουν την εκεί μικροβιολογική. Γύρισαν πίσω, λοιπόν. Γύρισαν πίσω. Νομίζω ότι και στο μικροβιολογικό έχουν προσληθεί κάποια άτομα τώρα. Ναι. Κάποιοι μικροβιολόγοι πήγαν εκεί, αν δεν κάνω λάθος, μέσα από μια διαδικασία. Οπότε, ναι, έχει ενισχυθεί και το τμήμα και εκεί. Βεβαίως. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Κύριε Νατσούλη, είμαι στη διάθεσή σου πάντα. Αυτό που θέλω να ξέρει ο Καστοριανός πολίτης είναι ότι θα ξεπεραστεί. Ναι. Θέλει λίγο υπομονή. Θέλει να εισακούσουμε και να ανταποκριθούμε στα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία είναι σπουδαία μέτρα και είναι υπέρ της υγείας του Καστοριανού και κατ' επέκταση του ελληνικού λαού. Έχει σημασία να ανταποκριθεί ο Καστοριανός, οι Καστοριανοί, για να μπορέσουμε να βγούμε αλόβητοι, κύριε Νατσούλη, με τις λιγότερες απώλειες ή μάλλον, ναι, να σταματήσουμε σε αυτές τις προηγούμενες απώλειες που είχαμε και να μην πάνε κάτι παραπάνω. Βλέπετε ότι τα δύο όμορα χωριά, η Δαμασκηνιά και η... Βγήκαν από την καραντίνα. Βγήκαν από την καραντίνα και είναι πολύ σημαντικό. Προσέξτε, από την αυστηρή καραντίνα, γιατί καραντίνα με καραντίνα έχει μια διαφορά. Στη Δαμασκηνιά καραντίνα και στην Δραγασιά ήταν η αυστηρή καραντίνα. Ναι, ούτε, ναι, καν, ναι, στην αυλή. Δυστυχώς η απώλεια είναι απώλεια, έστω και μισή και μία να είναι. Είχαν από δύο και δύο τέσσερις, νομίζω, ναι, απώλειες, από δύο το κάθε χωριό. Έτσι είναι... Επαναλαμβάνω, πολύ σημαντική απώλεια του ανθρώπου μας. Σήμερα όμως μπορούν να βγουν και... έξω με ασφάλεια. Αυτό έχει σημασία. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι και η Μεσοποταμία μας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μακάρι να κλείσει το θέμα αυτό για όλα τα χωριά μέσα στο 14ήμερο και να φύγουν οι άνθρωποι να πάνε στις δουλειές τους. Γιατί. Κύριε Μασούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έργο το οποίο δείτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό. Βλέπω ότι έχετε μια πλήρη ενημέρωση. Έχετε ιατρική ενημέρωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα ραδιοφωνικό σταθμό που τέλος πάντων έχει πάρα πολλούς ακροατές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.